Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα είναι η μέρα που θα φτιάξω κάτι που δεν έχω φτιάξει πολύ καιρό τώρα και δεν ξέρω γιατί. Πέστο αλλά τζενοβέζε. Θα σας δείξω πώς γίνεται η σωστή συνταγή για πέστο. Θα μαγειρέψουμε τα μακαρόνια στην εντέλεια, θα τα σερβίρουμε στην εντέλεια και θα σας πω όλα τα μυστικά για να δοκιμάσετε την πιο νόστιμη πέστο που έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε βράζοντας τα ζυμαρικά, γιατί η πέστο θέλει ακριβώς ένα λεπτό για να γίνει. Οπότε πρέπει να περιμένουμε μόνο τα ζυμαρικά να βράσουν. Και επειδή η συνταγή μας είναι πάρα πολύ healthy, γιατί αυτή τη φιλοσοφία έχει πέστο, ότι είναι healthy. Δεν μαγειρεύουμε τίποτα, έχει ξηρό καλπό, τυράκι και μπόλικο ελαιόλαδο με βασιλικό. Χρησιμοποιώ σπαγέτι μέλισσα από Δίκο Κοστάρι, γνωστό και ωζέας, γιατί είναι πηγή πρωτεϊνών πλούσια σε φυτικές ίνες, έχουν εξαιρετική υφή και μεστή γεύση ξηρών καλπών. Μία συσκευασία ολόκληρη. Ανοίγουμε, έχουμε αλατίσει το νεράκι μας και ρίχνουμε μέσα. Οπότε σήμερα θα κάνουμε ένα super healthy γεύμα. Ειλικρινά, βάζουμε τα ζυμαρικά μέσα, δεν θέλουν πολύ ώρα για να βράσουν, σε 8 λεπτάκια περίπου θα είναι έτοιμα και πάμε να ετοιμάσουμε την πέστο. Η πέστο θα πάρει ακριβώς ένα λεπτό για να γίνει, αλλά επειδή θα έχει πολλά μπλα μπλα για να σας εξηγήσω ακριβώς τη φιλοσοφία της πέστο, μπορεί να πάρει και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, για να φτιάξουμε μία πέστο οποιαδήποτε, χρειαζόμαστε 1. Κάποιο μυρωδικό. Είτε είναι βασιλικός, είτε είναι στραγγόν, είτε είναι άνηθος, είτε είναι μαϊντανός. Υπάρχουν πάρα πολλά πέστο. 2 που χρειαζόμαστε είναι ένας ξηρός καρπός. Μπορούμε να βάλουμε κουκουνάρι, μπορούμε να βάλουμε κάστρος, μπορούμε να βάλουμε φουντούκι, αμύγδαλο, ό,τι μας αρέσει. 3 που χρειαζόμαστε είναι το τυράκι. Μπορούμε να βάλουμε παρμεζάνα, προβολόνε, μετσοβόνε, μια ωραία γραβιέρα, ό,τι τυρί μας αρέσει. Νούμερο 4, σκόρδο. Χρειαζόμαστε σκορδάκι, γιατί η πέστο πάντα έχει σκόρδο. Και νούμερο 5, υλικό, ελαιόλαδο. Αυτά είναι όλα. Αυτό που ξέρετε όλοι με το βασιλικό είναι το πέστο αλλά τζενοβέζε. Και αυτό θα κάνουμε σήμερα. Για να φτιάξουμε πέστο αλλά τζενοβέζε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ρίχνουμε το λαδάκι μας σε ένα μίξερ. Εδώ γίνεται και σε γουδί κανονικά η διαδικασία, αλλά στο μίξερ έχουμε πιο βελουδινή υφή. Και θα ακολουθήσω τη μέθοδο των 2. Γιατί 2 χρειαζόμαστε από τα πάντα για να φτιάξουμε τα ζυμαρικά μας. 2 σκελίδες σκόρδο μέσα στο μίξερ. Μαζί με το πιπεράκι μας που θα το ρίξουμε από τώρα. Αλάτι δεν θα βάλουμε γιατί θα ρίξουμε την παρμεζάνα. Μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε λίγο στο τέλος. Και χτυπάμε πολύ καλά στο μίξερ μέχρι να διαλυθεί τελείως το σκόρδο μας. Με το που διαλυθεί τελείως το σκόρδο και είναι απαραίτητο να κάνετε ακριβώς αυτή τη διαδικασία, προσθέτουμε το αρωματικό. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή κάνουμε πέστο αλλά τζενοβέζε, θα προσθέσουμε το βασιλικό. Γιατί θέλουμε να διαλυθεί το μυρωδικό μας μαζί με το ελαιόλαδο και να κάνει αρωματικό το ελαιόλαδο. Ουσιαστικά να αρωματίσει το ελαιόλαδο και να του δώσει τη χαρακτηριστική γεύση του πέστο αλλά τζενοβέζε. Ξανακλίνουμε το μίξερ και συνεχίζουμε να χτυπάμε. Δώσουμε στο μετά με λίγο το μίξερ, παίρνουμε τα τυχώματα και συνεχίζουμε να χτυπάμε γιατί θέλουμε να διαλυθεί τελείως μα τελείως ο βασιλικός. Άμα βάλουμε τους ξηρούς καρπούς και την παρμεζάνα τώρα, επειδή το μείγμα θα γίνει πάρα πολύ πηχτό, δεν μπορεί να διαλυθεί ούτε το σκόρδο, ούτε και ο βασιλικός. Τώρα, σε αυτό το σημείο, κοιτάξτε τι ωραία πάστα που έχει γίνει ο βασιλικός μαζί με το λάδι. Κοιτάξτε. Φανταστικό. Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσετε ακριβώς τη σειρά που σας δείχνω. Αν και το πέστο είναι μια απλή σάλτσα, χρειάζεται να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Ήρθε η ώρα στο πέστο αλλά τζενοβέζε να προσθέσουμε τον ξηρό καρπό. Κανονικά το πέστο αλλά τζενοβέζε έχει κουκουνάρι. Αλλά αν βάλουμε 2 χούφτες από κουκουνάρι, η συνταγή θα μας βγει 30 ευρώ. Γι' αυτό τον λόγο, αυτό που κάνω είναι αντί για κουκουνάρι να βάζω κάσιους. Τα κάσιους έχουν περίπου την ίδια γεύση με το κουκουνάρι και είναι το 1 δέκατο της τιμής. Οπότε, 2 χούφτες μέσα και το επόμενο υλικό που χτυπάω είναι ο ξηρός καρπός μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Και τώρα θα μου πείτε ρε φίλε, γιατί δεν έχεις βάλει το τυρί τόση ώρα. Άμα βάζαμε το τυρί, κυρίες και κύριοι, πριν από αυτό το σημείο, το μείγμα μας θα είχε δέσει και θα είχε βγάλει όλο το λάδι στην άκρη. Όταν θα ρίξουμε μέσα την παρμεζάνα, απλά θα χτυπήσουμε για 3 με 4 δευτερόλεπτα, όχι παραπάνω. Οπότε, 2 χούφτες παρμεζάνα, κλείνουμε. 1, 2, 3, 4. Και κοιτάξτε εδώ τι υφή έχει πάρει η πέστο με το που ρίξαμε την παρμεζάνα. Κατευθείαν έχει δέσει. Τώρα δοκιμάζουμε. Άμα θέλουμε και άλλα λάδι προσθέτουμε, άμα θέλουμε και άλλο πιπέρι προσθέτουμε, αλλά άμα κάνετε ακριβώς ό,τι έχω κάνει και εγώ, δεν χρειάζεται να προσθέσετε τίποτα απολύτως. Η πέστο είναι έτοιμη. Τώρα,
Τι γίνεται. Την πέστο, άμα πάρω και τη βάλω τώρα σε ένα βαζάκι και τη βάλω στο ψυγείο, μετά από μία ωρίτσα θα αρχίσει να βγαίνει λαδάκι από πάνω και αυτόματα θα συντηρηθεί η πέστο από μόνη της. Αλλά σε περίπτωση που θέλω να τη χρησιμοποιήσω ευθύς αμέσως για να κάνω μία συνταγή, αυτό που κάνω είναι το εξής. Αφήνω αυτό στην άκρη. Αφήνω και αυτό στην άκρη. Παίρνω ένα ωραίο μπολ. Αδειάζω την πέστο μου μέσα. Λοιπόν, η πέστο είναι εδώ. Και ποτέ μα ποτέ δεν βάζω πέστο σε τηγάνι για να τη ζεστάνω. Αυτό που κάνω είναι, παίρνω ένα σουρωτήρι και έτσι όπως έχουν γίνει τα ζυμαρικά μου, έχω χρησιμοποιήσει και εδώ πέρα το δίκοκο με το ζέα και έχω κάνει τη συνταγή μου υπέρ healthy. Σουρώνω τα ζυμαρικά και όπως είναι καυτά τα ζυμαρικά, τα βλέπετε, τα ρίχνω μέσα στην πέστο. Τώρα, αυτό πάει πίσω και το μόνο που μπορεί να χρειαστεί να κάνω στη συνταγή είναι να προσθέσω λίγο από το νεράκι που έχω βράσει στα ζυμαρικά. Αλλά θα το δω. Προς το παρόν, ανακατεύω. Εδώ. Προσεκτικά. Κοιτάξτε εδώ. Καυτά τα ζυμαρικά στην πέστο μέσα και είναι ο μόνος τρόπος για να γίνει η πέστο σωστή. Η δόση για την πέστο που σας έδωσα βγάζει ακριβώς μία ολόκληρη συσκευασία για ζυμαρικά. Και άμα δείτε ότι πήξει πάρα πολύ η σάλτσα που έχει πήξει εδώ πέρα, τι θα κάνετε. Λίγο νεράκι μέσα από αυτό που βράσαμε τα ζυμαρικά. Ανακατεύουμε. Καταλάβατε πώς σερβίρεται η πέστο. Ήθελα πάρα πολύ να σας το δείξω γιατί υπάρχουν πάρα πολλές έτσι παρεξηγήσεις για το τι είναι πέστο, πώς σερβίρεται, πώς γίνεται και όλα τα υπόλοιπα. Και ήθελα για πρώτη φορά να σας δείξω τον πραγματικό τρόπο που γίνεται μία πέστο και τον πραγματικό τρόπο που σερβίρεται. Και ήρθε η πιο ωραία στιγμή. Η στιγμή που σερβίρουμε την υπέροχη πέστο. Είναι τόσο αρωματική, με τόσο φρέσκο βασιλικό, που πραγματικά δεν μπορεί να αντισταθεί κανένας. Και να σας πω ότι η μερίδα που βάζουμε στα ζυμαρικά, εφόσον τη σερβίρουμε για ένα starter, όχι για κυρίως γεύμα, είναι αυτή που βλέπετε εδώ πέρα. Να σας πω ότι οι Ιταλοί τρώνε τα ζυμαρικά και σαν πρώτο και σαν κυρίως, μπορεί μερικές φορές να το φάνε και σαν επιδόντιο, οπότε μην έχετε ενδιασμούς, άμα θέλετε μεγαλύτερη μερίδα, βάλετε περισσότερα. Άμα θέλετε να το μοιράσετε σαν starter, σαν ορεκτικό, μπορείτε να βγάλετε την πέστο σας σαν ορεκτικό. Ένα φλαράκι βασιλικού, μία σταλιά φρέσκο ελαιόλαδο από πάνω και τώρα μπορείτε να ζηλέψετε όσο θέλετε. Γιατί όλο το υπόλοιπο μπολ που υπάρχει εδώ μέσα είναι δικό μου και μόνο δικό μου και χωρίς τύψεις. Γιατί είναι ό,τι πιο υγιεινό μπορείτε να φάτε στο σπίτι σε μακαρόνι. Δεν υπάρχει. Βέβαια, άμα σας αρέσει πολύ το σκόρδο, μπορείτε να βάλετε παραπάνω. Το σκόρδο που σας έχω δώσει εγώ στη συνταγή είναι το λιγότερο που μπορείτε να βάλετε. Και ελπίζω να φτιάξετε το δικό σας πέστο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσετε για άλλη μια φορά. Εύχομαι να είστε πια expert στο πέστο και να ξέρετε ότι φτιάχνετε πέστο αλλά τζενοβέζε και να τους στείλετε τους άλλους και να λέτε τι πέστο έχεις φτιάξει και να σου λέει ο άλλος πέστο γιαστής. Πέστο αλλά τζενοβέζε. Πέστο ανήθου. Πέστο. Ό,τι θες, πέστε. Λοιπόν. Και μην ξεχάσετε να κάνετε comments, μην ξεχάσετε να μοιραστείτε το βίντεο και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Φιλάκια πολλά. Πες το.